Αφίτσουλ Κανάκι, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 26595. ΜΕΤ και ΑΕ. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα το μέταλλο. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Τσινούδης, Δημοκρατίας 38, Διδημότυχο. Τηλέφωνο 698-48-02-034. Έπιπλα Αφή Δημητρακάκη. Έπιπλα παραγωγής που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας από εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα στις αποχρώσεις και διαστάσεις της επιθυμίας σας. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα σας τα πήγε πολύ καλά, τελικά μοιραστήκατε τον βαθμό της οπαλίας με την γηπεδούχο ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Δημοτήχου. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο για μας. Σε ένα παιχνίδι που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κατοχή μπάλας ίσως και 70%. Σε ένα παιχνίδι που οι παίκτες μου ήταν πολύ μαχητικοί, κρατούσαμε μπάλα στο κέντρο καλά παρά τον κακό αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω ότι ο αγωνιστικός χώρος, αν δεν ήταν καλό, αν ήταν καλός, θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια η ισοπαλία, αν το αποτέλεσμα έλεγε 0-0, θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Ο τρόπος όμως που ήρθε η ισοπαλία μας πείραξε. Μας πείραξε γιατί δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Όπως είμαστε πάρα πολύ καλοί σε όλα τα παιχνίδια που παίξαμε μέχρι τώρα εκτός έδρας και τρώμε σε ανύποπτη φάση πάντα ένα γκολ και χάνουμε. Έχετε δει ήδη αρκετά παιχνίδια και αρκετές ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής φέτος. Πώς πιστεύετε ότι θα πάει το πρωτάθλημα? Σίγουρα με τόσες ομάδες να πέφτουν, όλες οι ομάδες έχουν αυτό ως πρώτη σκέψη. Ναι, το πρωτάθλημα είναι πολύ αμφίροπο. Οι διαφορές τώρα παίζαμε με το δεύτερο υποτίθεται της βαθμολογίας και εμείς είμαστε στην πρώτη-τελευταία θέση. Είδατε ότι δεν έχουμε καμία διαφορά. Αντίθετα, ήμασταν και πάρα πολύ καλύτεροι. Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ομάδων. Το παιχνίδι παίζεται συνήθως στον γκολ. Όποιος βάζει το πρώτο γκολ και όποιος έχει κάποιους έμπειρους παίκτες σε κέρες θέσεις, κλειδιά, παίρνει τα παιχνίδια. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν έχουν και μεγάλη διαφορά οι ομάδες και τα παιχνίδια όλα είναι αμφίροπα. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Για τη συνέχεια, φαντάζομαι θέλετε ένα καλύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία για την ομάδα σας. Σίγουρα. Η βαθμολογία, σας είπα, μας αδικεί κατάφορα. Και μέσα στη Χρυσούπολη που φέραμε ισοπαλία έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι. Ήταν η ίδια εικόνα είχαμε όπως το πρώτο ημίχρονο εδώ. Και μέσα στην Ξάνθη, τουλάχιστον την ισοπαλία. Τουλάχιστον, όχι, έπρεπε να νικήσουμε και μέσα στον Ορφέα Ξάνθης. Πάλι σε μία αντεπίθεση φάγαμε ένα γκολ. Είχαμε σε όλα τα παιχνίδια έχουμε από ένα και δύο δοκάρια, έχουμε ευκαιρίες. Δεν μπορούμε να το μετουσιώσουμε σε γκολ. Τέλος πάντων, εμείς θα δουλέψουμε με τους μικρούς που έχουμε και θα προσπαθήσουμε να κρατηθούμε στην κατηγορία. Σε ένα παιχνίδι που πραγματικά ήταν πολύ μαχητική, τελικά δεν πήρατε την νίκη εδώ στο Δημότυχο. Ένα δυνατό παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες δείξαν πάθος. Ήμασταν άτυχοι. Ένα γκολ στο 90 και έτσι πως ήρθε είναι λίγο κρίμα για μας. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δουλεύουμε όλη την εβδομάδα για αυτό το παιχνίδι. Περιμέναμε ότι ο καιρός θα είναι έτσι. Ήρθαμε για αυτό, περιμέναμε ένα τέτοιο γήπεδο, ένα αγωνιστικό χώρο. Τα πήγαμε καλά πιστεύω, είμαστε άτυχοι. Είναι όχι η πρώτη αγωνιστική που δηλώνεται άτυχη και νομίζω ότι ο καθένας εκτός από την ατυχία θα πρέπει να κάνει και μια κάποια αυτοκριτική. Βλέπετε και κάποια άλλα λάθη να γίνονται? Λάθη όλοι κάνουν. Δεν είναι κανένας αλάνθαστος. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Βελτιωνόμαστε κάθε μέρα στην προπόνηση. Κάποια στιγμή θα μας βγει, αυτό πιστεύω, ότι θα βγει κάποια στιγμή και θα πάρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει και μπορούμε να πάρουμε. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα δυσκολεύτηκε, κατάφερε να κρατήσει το αίτητο στην έδρα της, έστω και με γκολ λίγα λεπτά πριν από τα 90. Οπότε νομίζω ότι αποτιμάται θετικά. Σίγουρα αποτιμάται θετικά, γιατί ένα παιχνίδι που δεν μπορούσε να κερδίσεις, τουλάχιστον δεν πρέπει να το χάνεις. Αυτό απέδειξαν και οι παίκτες μας σήμερα για ακόμα μια φορά, που σε ένα τόσο βαρύ αγωνιστικό χώρο, σε ένα γήπεδο που είναι γνωστά τα προβλήματα που έχει, προσπάθησαν και πολέμησαν και έκαναν κατάθεση ψυχής μέσα στο τελευταίο λεπτό. Κατάφεραν να σοφαρίσουν και το τελευταίο δεκάλεπτο πιστεύω ότι πιέσαμε και είχαμε και τις ευκαιρίες να ανατρέψουμε, να κάνουμε ολική ανατροπή στο σκορ. Αποτιμάται θετικά,
ένας βαθμός, συνεχίζουμε στο επόμενο αγώνα μας προς κινητές. Η διαφορά ανάμεσα στις ομάδες στις οποίες πέφτουν και σε αυτές που κυνηγάνε τον πρώτο αθλητισμό, τις ψηλές θέσεις δηλαδή του βαθμολογικού πίνακα, είναι αρκετά μικρή ακόμα. Είναι αρκετά μικρή. Όπως είχαμε τονίσει από την αρχή του πρωταθλήματος, άμα θες να παραμείνεις, πρέπει να πρωταγωνιστήσεις. Η ομάδα ως τώρα έχει αποδείξει, πιστεύω με τον καλύτερο τρόπο, ότι έχει σκοπό να πρωταγωνιστήσει. Από εκεί και πέρα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι παίζουμε ένα εύκολο μάτς, ένα δύσκολο μάτς, είτε λέγεται Σκούτερ, είτε Καβάλα, είτε σήμερα Ξηροπόταμος. Χτυπάμε όλα τα μάτς τα ίσια, είτε εντός είτε εκτός, και προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί από όλα τα μάτς. Και πιστεύουμε στο τέλος χρονιάς το πρόσημο είναι θετικό. Σε ένα παιχνίδι που δυσκολευτήκατε αρκετά, τουλάχιστον πήρατε το βαθμό της ισοπαλίας. Ναι, ένας δύσκολος αγωνιστικός χώρος. Πιστεύω ότι δεν μας συμφέρει τόσο εμάς. Έχουμε μάθει πλέον να παίζουμε κάτω την μπάλα και είμαστε αξιόπιστοι σε αυτό που κάνουμε. Παλέψαμε όμως, πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος. Κρατάμε το αίτητο μες στην έδρα μας. Πιστεύουμε να συνεχίσουμε. Προσπαθούμε να φτάσουμε τους πρώτους. Από εδώ και πέρα συνεχίζει το πρωτάθλημα, έχετε σχεδόν το μισό γύρο παίξει τα παιχνίδια. Από εδώ και πέρα χρειάζονται και άλλοι βαθμοί ώστε να εδραιωθείτε στις ψηλές θέσεις εκεί που καταφέρετε να φτάσετε και σίγουρα να εξασφαλίσετε και την παραμονή στην κατηγορία, γιατί σχεδόν οι μισές ομάδες της κατηγορίας πέφτουν. Σίγουρα, ναι, είναι δύσκολα πλέον τα πράγματα όπως είναι έτσι με τις ομάδες. Πέφτουν πάρα πολλές ομάδες. Προσπαθούμε να κυνηγάμε τους πρώτους, να μην είμαστε από αυτές και δεν θέλουμε να είμαστε αυτές. Δεν είμαστε ομάδα για να πέσουμε κατηγορία από ό,τι βλέπω και από ό,τι φαίνεται στο πρωτάθλημα. Έχουμε ουσιαστικούς παίκτες, πολύ καλό προπονητή φέτος. Μπορούμε να τα απεξέλθουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, πιστεύω. Δεν φοβόμαστε κάτι. Παρότι πέρασε σαν αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να είσαι εσύ ο χρυσός σκόρερ που έδωσε τον βαθμό στην ομάδα σου. Εντάξει, ναι, πήγα παθιασμένο στο παιχνίδι, ήθελα να τη βοηθήσω στην ομάδα. Δεν έχει σημασία που σκόραρα εγώ, όλοι μαζί το βάλαμε τον γκολ. Είμαστε ομάδα και όταν χάνουμε και όταν κερδίζουμε, μαζί προχωράμε, μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.